Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα, εύχομαι σε όλους. Εκπομπή Beep Beep, εκπομπή για το αυτοκίνητο και όχι μόνο. Εδώ πέρα στην διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας, Βασίλης Αρυμπαλίδης στα μικρόφωνα, Δημήτρης Δήμας στα κουμπάκια, πλήκτρα, όλα αυτά τα περίεργα που έχει μπροστά του. Τώρα, για πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή, να δούμε τι κίνηση έχει στους δρόμους της Αθήνας. Θα ξεκινήσουμε με την πλατεία Συντάγματος, για να δούμε 4 και 8 πρώτα λεπτά τι ακριβώς γίνεται γύρω από τους δρόμους εκεί, γύρω από την Βουλή. Βλέπετε ζωντανή εικόνα, νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ χαλαρά, από όποια πλευρά και να κοιτάξει κανείς. Αφήνουμε την πλατεία Συντάγματος, ανηφορίζουμε λίγο προς τα πάνω, πιο βόρεια και συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της Φιλοθέης, για να δούμε τι γίνεται στο συγκεκριμένο σημείο. Έτσι, για να σας βάλω και στο νόημα, για να καταλάβετε, η αριστερή πλευρά του δρόμου είναι η πλευρά όπου τα οχήματα κατευθύνονται προς τα πιο βόρεια προάστια. Μαρούση και Φυσιά και ούτω καθεξής. Η δεξιά πλευρά τα αυτοκίνητα που κατευθύνονται προς το κέντρο της Αθήνας, λεωφόρο Αλεξάνδρας, λεωφόρο Καντεχάκη και πάει λέγοντας. Κίνηση θα λέγαμε ότι έχει, αλλά τα αυτοκίνητα όμως κινούνται κανονικά σε καλούς ρυθμούς. Δηλαδή, αν περάσετε το συγκεκριμένο σημείο, μπορεί και να μην ταλαιπωρηθείτε. Τώρα, πάμε ακόμα πιο ψηλά, ακόμα πιο βόρεια. Και εδώ που βρίσκονται τα γραφεία της τηλεόρασης της Ζούγκλας, 17ο χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας. Για να δούμε γρήγορα τι γίνεται εδώ ακριβώς απ' έξω. Εδώ είναι η Εθνική Οδός, λίγο πριν από τη γέφυρα της Βαρυμπόμπης. Δεξιά πλευρά, η πλευρά όπου τα οχήματα φεύγουν από την Αθήνα και η αριστερή πλευρά, τα οχήματα τα οποία εισέρχονται στο κλινόν Άστι. Το καταλαβαίνετε, το βλέπετε άλλωστε και στους δέκτες σας, ότι δεν έχει σχεδόν καθόλου κίνηση. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως τη σημερινή θεματολογία και να ξεκινήσουμε λίγο τη σημερινή θεματολογία με ένα λογότυπο μιας μάρκας, πολύ γνωστής, Ford. Και πάμε να το δούμε λίγο το λογότυπο, γιατί δίνει δυνατότητα η ελληνική εισαγωγική εταιρεία των αυτοκινήτων Ford. Τρέχει, να το πω έτσι πολύ απλά, ένα νέο πρόγραμμα με την ονομασία Blue Oval 2013 και σου λέει, αν έχεις ένα αυτοκίνητο δεκαετίας και το σήμα έχει χαλάσει, έχει φθαρεί, έχει κάνει, μπορείς να έρθεις και φυσικά εμείς να στο επιδιορθώσουμε. Και να ξέρετε, αυτό εντελώς δωρεάν βεβαίως και ισχύει και για επιβατικά και για επαγγελματικά οχήματα. Μπράβο τη Ford. Πολύ ωραία αυτή η κίνηση. Να ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες. Αφήνουμε τη Ford όμως γρήγορα. Και βέβαια όλους αυτούς που έχουν το αυτοκίνητο συγκεκριμένες εταιρείες. Και πάμε σε μία μάρκα θρύλο. Μία μάρκα που κατασκευάζει εκπληκτικά μοναδικά supercars. Ferrari. Πω, τι σας λέω τώρα μέσα στην κρίτηση. Ferrari Club Ελλάς όμως, φίλες και φίλοι. Όπου πριν από λίγες ημέρες τα μέλη του ταξίδεψαν στο αυτοκινητοδρόμιο της πόλης των Σερών. Και πάμε να δούμε και τις φωτογραφίες. Φωτογραφίες τις οποίες θα τις δείτε μόνο στην Zoogla.gr και φυσικά εδώ στην εκπομπή μας. Εδώ αυτή είναι ένα κομμάτι, πάμε λίγο στην προηγούμενη φωτογραφία, Δημήτρη, πας πολύ γρήγορα. Εδώ μία φωτογραφία της 16Mi, είναι η 430 σε ανοιχτή μορφή. Έχουν κατασκευαστεί μόλις 499 κομμάτια σε όλο τον πλανήτη. Πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερών. Την έχει Έλληνας. Πάμε τώρα, προχωράμε. Έτσι για να βλέπουμε και να φτιαχνόμαστε λιγάκι, γιατί όταν βλέπουμε τέτοια αυτοκίνητα, τι άλλο μπορούμε να πούμε και τι να σχολιάσεις δηλαδή τη σήμερα ημέρα, αλλά τη σήμερα ημέρα στην Ελλάδα της κρίσης έχουμε και τέτοιες εκδηλώσεις. Προηγούμενη ήταν η 575 Μαρανέλο στην πίστα λίγο πριν, εκεί στη μεγάλη ευθεία. Τώρα εδώ βλέπουμε τρία αυτοκίνητα της Ferrari. Τι να πάμε να δούμε. Εδώ η 16Mi που σας έλεγα, η 430. Αυτή είναι η 430 η απλή, στη μεγάλη ευθεία της πίστας. Εδώ νομίζω είναι σε μια στροφή της πίστας μετά την K6, K7. Όσοι μπορείτε να καταλάβετε, όσοι γνωρίζετε την πίστα. Για να δούμε γενικότερα εικόνες που δεν τις βλέπουμε και κάθε μέρα. Και να πούμε και κάτι, τέτοιες εικόνες και τόσες πολλές Ferrari δεν τις βλέπουμε δηλαδή σχεδόν ποτέ. Πού να δούμε, η 355 ή η F1. Τώρα τα λόγια εδώ περιτεύουν, η F1 Spider, αυτή είναι μπροστά στα paddocks, ετοιμάζεται να μπει στην πίστα, εδώ βλέπουμε το πίσω μέρος, έτσι το λέει, 355 F1 Spider. Έχουμε την επόμενη φωτογραφία, νομίζω είναι εν κινήσει, εδώ είναι ακριβώς λίγο μετά, είναι στη μεγάλη ευθεία, να ξέρετε εδώ έχει πιάσει γύρω στα 200, εκεί 180-190 με 200, γύρω στα 230-240 μπορεί να φτάσει ένα Ferrari. Ακόμα και F40, που υπήρχε και F40, ναι, αυτό το μοναδικό κομμάτι, δύο υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Το ένα ήταν στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερών. Έλα να προχωράμε λίγο τις φωτογραφίες για να
Αυτή είναι η F40, φίλες και φίλοι. Μία από τις δύο που υπάρχουν στην Ελλάδα. Ένα αυτοκίνητο 20 ετών και, δείτε τώρα, αεροτομή. Και ένα αυτοκίνητο το οποίο θα σας πω για την εξάτμισή του. Δεν ξέρω αν την έχει αλλάξει ο σημερινός ιδιοκτήτης, αλλά είναι μία εξάτμιση, μία ιδιοκατασκευή στην Ιταλία. Έχει κοστίσει πάρα πολλά χρήματα, μπορεί να καταλάβετε, και υπάρχουν μόνο σε δύο Ferrari σε όλο τον κόσμο. Και αυτή η ειδική εξάτμιση υπάρχει και σε αυτή τη Ferrari που υπάρχει στην Ελλάδα. Αποψαγμένοι βλέπω οι Έλληνες Ferraristi. Εδώ, όλες μαζεμένες. Τώρα περισσότερες κόκκινες είναι, αλλά βλέπετε, σπάει τη μονοτονία, μία λευκή, μία μαύρη, μία γαλάζια. Τώρα και σε ροζ δεν ξέρω αν τη θέλατε. Εντάξει, ροζ είναι λίγο η αεροσηλεία, θα έλεγα. Για να δούμε τις φωτογραφίες. Βλέπουμε εδώ πάρα πολλές φωτογραφίες. Πολλές μάλλον, και όχι φωτογραφίες, πολλές Ferrari. Ήταν πίσω από τα πάντα που ξεκίνησε η συγκεκριμένη εικόνα. Εδώ η 575 την ώρα που μπαίνει στην πίστα. Εδώ είναι μπροστά από τα Paddox. Σε άλλο χρώμα, γαλάζια, Ferrari. Και για να δούμε και τον κινητήρα. Βλέπετε ο κινητήρας στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Το γυαλί έτσι για να προστατεύει. Και φυσικά να παίρνουμε και εμείς μάτι. Τώρα, για να δούμε τι άλλο θέμα έχουμε. Έχουμε έκθεση αυτοκινήτου, φίλες και φίλοι. Έκθεση αυτοκινήτου παρά την κρίση. Θα δούμε και μια τέτοια διοργάνωση από τις 2 ως τις 10 Νοεμβρίου στο πρώην δυτικό αεροδρόμιο στην αίθουσα Ξύφα Σκίας. Θα λάβουν μέρος οι μισές εταιρείες περίπου. Πάνω κάτω οι μισές εταιρείες. Δεν θα είναι δυστυχώς πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες θα δώσουν το παρόν. Δυστυχώς δεν θα δούμε εταιρείες όπως είναι Ferrari, Lamborghini, Porsche, που στην τελική ο κόσμος πηγαίνει για να δει και αυτοκίνητα ονειρικά. Μπείτε όμως στο Zoukla.gr να διαβάσετε ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ και όλο το παρασκήνιο από την έκθεση αυτοκινήτου, έτσι για να καταλάβετε τι γίνεται. Τώρα να σας πω, και γιατί για λίγες ώρες θα ισχύει η μεγαλύτερη διαδικτυακή ψηφοφορία που αφορά το Ράλι Ακρόπολης, που αφορά τον εθνικό μας αγώνα. Μπείτε στο Zoukla.gr, τώρα θα σας το δείξουμε και πώς απλά μπορείτε να το κάνετε. Εδώ είναι η κεντρική σελίδα, να ανέβει λίγο πάνω για να καταλάβει ο κόσμος ότι είμαστε στην κεντρική σελίδα του Zoukla.gr. Κατεβαίνετε κάτω και δεξιά θα δείτε που λέει ψηφίστε για το μέλλον του Ράλι Ακρόπολης. Είναι μια ψηφοφορία την οποία διοργανώνει το Zoukla.gr. Για πρώτη φορά η μεγαλύτερη ηλεκτρονική εφημερίδα κάνει τέτοια ψηφοφορία που αφορά τον εθνικό μας αγώνα, ο οποίος το 2014 δεν θα βρίσκεται στο καλεντάρι του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. Κατά πάσα πιθανότητα θα βρίσκεται στο καλεντάρι, στο αγωνιστικό ημερολόγιο δηλαδή, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι. Αυτά όσον αφορά και πώς μπορείτε να ψηφίσετε για μέχρι τις 8 η ώρα περίπου θα είναι η ψηφοφορία. Είναι χιλιάδες αυτοί οι οποίοι έχουν λάβει μέρος. Και πάμε να δούμε μια φωτογραφία από Ράλι Ακρόπολης. Μια φωτογραφία που απευθύνεται σε 3 συγκεκριμένους ανθρώπους. Μια φωτογραφία που τη βρήκαμε στο ψάξιμο, ψάξε που λέμε, κάτι θα βρεις. Ψάξαμε και βρήκαμε ένα πανό από μια ειδική διαδρομή του Ράλι Ακρόπολης. Για να δούμε και την σχετική φωτογραφία. Όπου το βλέπετε, φίλες και φίλοι, στα Εκούρα, Περγαντά και Κοτρονιά. Εδώ ξέρετε ποιοι είναι ο καθένας. Ο Σταϊκούρας είναι από το Υπουργείο Οικονομικών. Περγαντάς και Κοτρονιάς είναι ο ένας περιφερειάρχης και ο άλλος είναι ο Δήμαρχος της Λαμίας. Που στην κυριολεξία τους εκράζουν εδώ κάποιοι φίλαθλοι Λαμιώτες, οι οποίοι βρίσκονται στην ειδική διαδρομή Λουτράκη και τους λένε: σε ευχαριστούμε πολύ που γύρισε ο αγώνας στη Λαμία. Γιατί πριν από 3 χρόνια έφυγε από τη Λαμία και πήγε στο Λουτράκι, όσοι δεν το γνωρίζετε. Πάμε όμως στα καινούργια μοντέλα και ένα καινούργιο αυτοκίνητο το οποίο έχει ψιλοξεκινήσει, δηλαδή σε λίγες αντιπροσωπείες βρίσκεται αυτή τη στιγμή, της Nissan συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Σε μια εβδομάδα, 10 μέρες στον πωλή θα μπορούμε να την δούμε, να το δούμε μάλλον και σε όλες τις υπόλοιπες αντιπροσωπείες σε όλη την Ελλάδα. Nissan Note, φίλες και φίλοι, και πάμε να δούμε το καινούργιο αυτό μοντέλο. Γιατί είναι καινούργια γενιά, αλλά εγώ θα έλεγα καινούργιο μοντέλο. Αν βγάλουμε την ονομασία, είναι μέρα με τη νύχτα σε σχέση με το προηγούμενο. Πιο πολύ hatchback μου θυμίζει παρά ένα αυτοκίνητο πολυμορφικό. Πάμε να δούμε το βίντεο για να καταλάβετε τι είναι αυτό το μοντέλο, το οποίο όσον ούπο και κάτω από 12.000 ευρώ θα διατίθεται στην ελληνική αγορά.
Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το Nissan Note. Μπορείτε να το παραγγείλετε. Η τιμή ακριβώς δεν την έχει δώσει η εταιρεία, αλλά η έκδοση με τον κινητήρα βενζίνης 1,2 λίτρα και απόδοση 80 ύπους θα κοστίζει γύρω στις 12.000 ευρώ. Εγώ λέω 11.990. Η έκδοση diesel 1.500 κυβικών εκατοστών με 90 άλογα θα κοστίζει κάτω από 15.000 ευρώ. Υπολογίζουμε 14.990, κάπου εκεί τέλος πάντων. Τώρα να σας πω κάποια στοιχεία. Το καλό με αυτό το αυτοκίνητο είναι ότι ο ιδιοκτήτης, ο μελλοντικός ιδιοκτήτης, δεν πληρώνει τέλη κυκλοφορίας. Διότι και τη μία έκδοση και η άλλη, και η έκδοση βενζίνης και η έκδοση πετρελαίου, εκπέμπουν κάτω από 100 γραμμάρια CO2, διοξείδιο του άνθρακα δηλαδή, στην ατμόσφαιρα. Άρα δεν επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη με τέλη κυκλοφορίας. Με αυτά τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, που πιστεύω, για να σας πω την αλήθεια, αν όχι φέτος, θα το δούμε δηλαδή σε ένα μήνα περίπου, του χρόνου τα μηδενικά τέλη κυκλοφορίας δεν θα υπάρχουν. Θα τα καταργήσει η κυβέρνηση ή τελείως, ή θα πει το όριο είναι 100 σήμερα, εγώ το βάζω από το 90 και κάτω. Από εκεί και πέρα, να σας πω ότι είναι σημαντική και η κατανάλωση καυσίμου. 4,7 λίτρα εν μέση κατανάλωση για την έκδοση 1,2 και 3,6 για την έκδοση diesel. Μπορείτε να καταλάβετε πόσο χαμηλά και πόσο καλό κάνει αυτό για την τσέπη μας. Και ένα πράγμα το οποίο μας εντυπωσιάζει, γιατί αυτό είναι ένα μικρό αυτοκίνητο, ένα αυτοκίνητο καθημερινότητας. Είναι τα συστήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, με τα οποία είναι εφοδιασμένο. Δηλαδή, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει σύστημα με κάμερες. Δηλαδή, έχει κάμερα πίσω, έχει κάμερα στα πλάγια, έχει κάμερα μπροστά για να ελέγχει γενικότερα τον περιβάλλοντο χώρο. Έχει συστήματα όπου αν πηγαίνεις στην Εθνική Οδό και αλλάξεις λωρίδα, σε ενημερώνει. Έχει σύστημα το οποίο σε ενημερώνει για τα τυφλά σημεία του αυτοκίνητου. Δηλαδή, αν κοιτάξεις πλαϊνά, στους πλαϊνούς καθρέφτες, πολλές φορές έρχεται ένα αυτοκίνητο και δεν το βλέπουμε. Αυτό υπάρχει ένα σύστημα το οποίο σε ενημερώνει, γενικότερα συστήματα τα οποία δεν τα βλέπουμε, και έχει και κάτι καλό, το οποίο πρέπει να μπείτε μέσα για να καταλάβετε, οι χώροι για τους πίσω επιβάτες. Δηλαδή, κάθεται ο οδηγός μπροστά και έχει το κάθισμά του άνετα, ρε παιδί μου, όμορφα και ωραία. Ο πίσω επιβάτης και 2 μέτρα να είναι, χωράει σταυροπόδι. Απίστευτο, αλλά έχουν κάνει καλή δουλειά οι άνθρωποι της Nissan με το συγκεκριμένο μοντέλο. Και πάμε όμως να δούμε και τις δηλώσεις που έκανε χθες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ο πρόεδρος του ομίλου, ο ίδιος ο Βασίλης ο Θοχαράκης, ο οποίος έδωσε το παρόν στην πανελλαδική εκδήλωση. Ήταν απρόσμενη η επίσκεψή του. Και πάμε να δούμε τι δήλωσε και γενικότερα τι είπε που έχει να κάνει με την αγορά του αυτοκίνητου. Άμα είναι να χορέψουμε, να χορέψουμε και βαλαμάκια. Παιδιά, η παρουσία μου εδώ δεν είναι απογραμματισμένη. Θεώρησα όμως σωστό να έρθω, να σας δω και να σας πω μια καλή μέρα. Θα ήταν περιττό να σας πω ότι η αγορά εξακολουθεί να έχει προβλήματα. Η αύξηση των πωλήσεων τελευταία ήταν και είναι ευκαιριακή, λόγω της αύξησης της τουριστικής κίνησης. Μακάρι και να συνεχίσει, αλλά δεν το πολύ πιστεύω. Σήμερα σας παρουσιάζουμε ένα νέο μοντέλο, το Note, που ελπίζουμε να μας βοηθήσει στις πωλήσεις. Ακόμα αναλυτικότερα θα σας μιλήσουν βέβαια για αυτά οι κύριοι, τα στελέχη της εταιρείας μας, που βρίσκονται εδώ. Εγώ βρίσκομαι εδώ μόνο και μόνο για να τονίσω την αγάπη μου και την αφοσίωσή μου στην εταιρεία, με δεδομένο ότι είμαι ο μεγαλύτερος μέτοχος της συμμετοχής. Και φυσικά είμαι ο πρόεδρος, να κάνω. Εδώ μας είπε κάτι σημαντικό ο κύριος Θεοχαράκης, και είναι και σημαντικό να εμφανίσετε εδώ και σε παρουσιάσεις, ότι λόγω του τουρισμού, εδώ είναι πολύ σημαντικό, είχαμε και αύξηση των πωλήσεων στα καινούργια αυτοκίνητα. Δηλαδή, βλέπετε ότι ο τουρισμός δεν κάνει καλό μόνο στους ξενοδόχους και όσους έχουν καταστήματα σε νησιά. Κάνει ένα γενικότερο καλό σε όλους τους κλάδους, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κλάδος του αυτοκινήτου είναι από αυτούς που έχουν χτυπηθεί πάρα πολύ. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε τα νούμερα. Από 300.000 περίπου αυτοκίνητα τα οποία υπήρχαν προς διάθεση, πολλούνταν κάθε χρόνο πριν από 4, 5, 6 χρόνια, τώρα έχουμε φτάσει με τα βία στα 55, 56, 57.000 αυτοκίνητα. Και
Κάτι άλλο σημαντικό είναι και η ποιότητα αυτών των αυτοκινήτων. Άλλο να αγοράζει κάποιο ένα αυτοκίνητο 2.000 κυβικών εκατοστών και άλλο να αγοράζει ένα αυτοκίνητο 1.000 και 1.200 κυβικών εκατοστών. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με την ασφάλεια και με όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, την περασμένη Κυριακή είχαμε και αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας Μοτοσυκλετών. Νίκησε ο Χορθέ Λορένθο με Yamaha, όμως ο Ισπανός αναβάτης είχε μία άτυχη στιγμή κατά τη διάρκεια των εκατατακτήριων δοκιμαστικών το Σάββατο. Τι έπαθε ο αναβάτης Yamaha? Τράκαρε, χτύπησε με ένα γλάρο. Δείτε το σχετικό βίντεο και θα καταλάβετε. That looks like Roy Lorenzo has caught an animal. It may well be a bit of a seagull. Don't look if you're a vegetarian. Yeah. Oh dear. Oh dear. Oh dear. Oh dear. Obviously horrendous news for the seagull, but it's also not good news for Roy Lorenzo, and is the it? The bike no, as well. Now, will he have to come in? Well, I wonder if he's noticed. Probably hasn't noticed, but would it, you know, would it affect things in his bike? I mean, that is one of the strangest things you will probably see. And what will they do with this poor dead seagull? They're just pull it out. There it is. Look, right side of Jorge Lorenzo's fairing. Εδώ φίλες και φίλοι βλέπουμε τον αναβάτη της Yamaha. Να εδώ πάλι θα δούμε το σχετικό βίντεο και δείτε εδώ πάει να τη γλιτώσει ο γλάρος. Είναι τόσο υψηλές ταχύτητες που αναπτύσσονται σε αυτού του είδους τις δοκιμές και τους αγώνες που έπεσε, καρφώθηκε στην κυριολεξία πάνω στην μοτοσικλέτα του Ισπανού. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε και κάτι, γιατί μπορεί να συμβεί στον καθένα μας. Οδηγούμε το αυτοκίνητό μας και ξαφνικά πετάγεται ένα ζωάκι, ένα γατάκι, ένα σκυλάκι. Όσο και αν είναι τραβηγμένο αυτό που θα πω, είναι πραγματικότητα. Μην προσπαθήσετε να το αποφύγετε. Γιατί, τώρα τσου, αυτή η πραγματικότητα. Να φέρω και το παράδειγμα. Είσαι στην Εθνική Οδό και βλέπεις ξαφνικά ένα ζωάκι. Και προσπαθείς να το αποφύγεις. Και πηγαίνεις με 120-130 χιλιόμετρα την ώρα, δεν λέω και περισσότερα. Πείτε μου τι θα συμβεί. Αν θα ταξιδέψουν στον Άγιο Πέτρο όλοι οι επιβάτες, νομίζω ότι θα πέσω μέσα. Άρα δηλαδή, τι κάνεις? Συνεχίζεις την πορεία σου, μπορεί το ζωάκι να ξεφύγει, γιατί τρέχει αυτό να αποφύγει, και να γλιτώσουν όλοι. Το χειρότερο που μπορείτε να κάνετε είναι να προσπαθήσετε να αποφύγετε ένα εμπόδιο. Και αφήστε το ζωάκι. Μπορεί να δείτε μπροστά σας μία πέτρα. Μπορεί να δείτε μπροστά σας ένα τελάρο. Χτυπήστε το. Το πολύ πολύ να καταστραφεί ο προφυλακτήρας του αυτοκινήτου. Μην πάτε να το αποφύγετε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν θέλετε φυσικά να μην γίνουν τα απίστευτα και τα τρελά πράγματα. Απίστευτα και τρελά πράγματα όμως είδαμε και στην Αμερική και συγκεκριμένα με τον οδηγό ενός pick-up, ενός Dodge Ram για την ακρίβεια, Dodge όπως το λένε οι Αμερικάνοι, Dodge Ram, ο οποίος ήταν μεθυσμένος, ήταν και εγώ δεν ξέρω πώς ήταν, θα τον δείτε. Έκανε τι έκανε, τα διέλυσε όλα τα αυτοκίνητα εκεί πέρα, δείτε τώρα. Αυτός είναι ο περίεργος ο οδηγός, αυτό είναι το αυτοκίνητό του. Δημιούργησε ό,τι δημιούργησε και προσπάθησε να την κοπανίσει κιόλας. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Αυτά μόνο στην Αμερική συμβαίνουν. Για να το ξαναδείξει τώρα λίγο το πλάνο και θα καταλάβετε. Ξύπνησε εδώ ξαφνικά ο. Α, εδώ βλέπετε, χάνει τον έλεγχο εδώ. Το αυτοκίνητο κάτω, το RAM, το pick-up και γίνεται μετά, αν πέσει αυτό πάνω σου, ζυγίζει και 2-2,5 τόνους. Και με τους διπλούς τροχούς κιόλας είναι από ό,τι βλέπω. Αυτό είναι φορτηγό ολόκληρο. Δημιούργησε ό,τι δημιούργησε και ο άνθρωπος προσπάθησε να την κοπανίσει. Έτσι. Και τώρα πάμε σε ένα άλλο βίντεο. Extreme βίντεο. Και αυτό είναι εδώ που πρέπει να έχουμε την άκρη του μυαλού μας, ότι δεν το παίζουμε μάγκες, όσο μάγκες και να είμαστε, στη μέση του δρόμου. Δεν το παίζουμε μάγκες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιος μπορεί να είναι απέναντί σου. Δείτε βίντεο. Έτσι. Κάντε focus, ρε παιδί μου, σε αυτό το βίντεο. Δείτε τώρα μαγκιά και έτσι και δείτε ο μαγκάκος τι έπαθε. Εδώ η κάμερα, όπως μπορείτε να δείτε, ο άνθρωπος έχει βάλει μία κάμερα. Το μπλε αυτοκίνητο μπροστά το κλείνει. Σταματάει ο μαγκάκος, τώρα μου επιτρέπετε την έκφραση στην προκειμένη περίπτωση, και τρέχει κατευθείαν προς το αυτοκίνητο. Πάει να ανοίξει την πόρτα. Άνοιξε. Δεν ανοίγει ο οδηγός του συγκεκριμένου αυτοκινήτου που έχει βάλει και την κάμερα που βλέπουμε. Θα το δούμε τώρα σε λίγο.
να φεύγει. Τρέχει. Πάει στο αυτοκίνητό του. Εκεί που πάει στο αυτοκίνητό του, δείτε τώρα τι θα κάνει. Πάει στο αυτοκίνητο, θα βγάλει ένα πολύ όμορφο γκλοπ. Έτσι. Και λέει, έτσι είσαι. Τώρα θα δεις τι θα πάθεις. Αφού δεν μου ανοίξεις την πόρτα, θα σε φτιάξω εγώ. Και δείτε τώρα τι παθαίνει. Παιδιά, δείτε, δείτε. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό αυτό το βίντεο. Ξαφνικά κότεψε. Του βγήκε ο άλλος με πιστόλι. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα, και αυτό είναι εδώ που ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί στον δρόμο. Δείτε εδώ. Τι ωραία έκανε την κυρία, ο φίλος που έβγαλε τον γκλοπ. Τσαχ, κιχ. Κιχ, έπεσε και κάτω. Και σιγά σιγά, μόνο ευχαριστώ που δεν είπε, την κοπάνησε. Ωραία. Αυτά για όσους το παίζουν λίγο ή βρίζουν στον δρόμο ή θα σου δείξω, θα σου κάνω, θα σου ράνω. Ποτέ δεν ξέρεις ποιον έχεις απέναντι σου. Με αυτά και με αυτά όμως, φίλες και φίλοι, η εκπομπή BB έφτασε στο τέλος της. Βασίλης Αριμπαλίδης ήταν στα μικρόφωνα και στις κάμερες της τηλεόρασης της Ζούγκλας. Δημήτρης Δήμας στην κονσόλα, στα κουμπάκια και στα όλα αυτά τα περίεργα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας, γιατί ακολουθεί η Κατερίνα Ανινιού με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε και στους δρόμους. Γεια και χαρά.